Ναι. Για να προλάβουμε και τους προπονητές. Κώστα, Ανδρέας Δημητρίου. Ανδρέα, ήττα στο... Δεν χρειάζεται, να έρθει να μιλήσω. Δεν χρειάζονται ερωτήσεις τώρα να σχολιάζουμε για ένα παιχνίδι που δεν αξίζει καν τον κόπο να σχολιάζουμε. Τι να πούμε δηλαδή, πραγματικά. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Να μπούμε σε αναλύσεις αγωνιστικές. Τι να αναλύσουμε. Και να σας πω και ένα πράγμα. Οφείλουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να ξέρουν τους κανονισμούς. Δεν αναφέρομαι μόνο στους διαιτητές. Εντάξει, σε όλους. Ο κανονισμός έχει αλλάξει από το καλοκαίρι. Όταν υπάρχει αγνή πρόθεση από τον ποδοσφαιριστή να παίξει την μπάλα, ναι, μεν είναι πέναλτι, αλλά είναι κίτρινη κάρτα. Και όσοι μας βλέπουν, τους προκαλούμε να ανοίξουν τα βιβλία της διαιτησίας να δουν αυτό το πράγμα. Και αυτό πάει μόνο στους διαιτητές. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε αυτή η φάση κατέστρεψε το παιχνίδι. Διότι ναι, μεν και να ευστοχούσει το πέναλτι, αν ήμασταν με 11, αγιώς θα παλεύαμε το παιχνίδι. Μετά, δεύτερη φάση, πέφτει τάκλινο κέρος στο πρόσωπο του Παναγί. Δεν το βλέπει κανείς. Λοιπόν, τρίτον γκολ, offside. Πήγαμε 3-0, με δύο γκολ που δεν πρέπει να μετρήσουν και μία κόκκινη που δεν υπήρχε. Και ερχόμαστε να σχολιάσουμε αγωνιστικά. Τι να σχολιάσουμε. Πραγματικά μπορούμε και με έκπληξη ακούμε ότι είχε έξυπνη τακτική το ΑΠΟΕΛ. Μα ποια έξυπνη τακτική, μα σοβαρό μιλούμε. Εάν υπονοούν έξυπνη τακτική, αυτό που όλοι ξέρουμε και αυτό που φωνάζει και ο Απόλλωνας και αυτό που φωνάζουν και όλες οι ομάδες, ναι, είναι έξυπνη τακτική πραγματικά, πανέξυπνη. Αλλά αναφερόμαστε για τακτικές που αφορούν καθαρά ποδοσφαιρικά, τότε δεν είδαμε εμείς καμία έξυπνη τακτική. Είδαμε μια ομάδα που μπήκε δυνατά στο γήπεδο. Έχασε μια κλασική ευκαιρία με τον Χριστοφή, από αυτές που δεν χάνονται, από αυτές που άλλες χίγες να έχει ο Δημήτρης θα τις βάλει. Είχαμε αμέσως μετά μια αντεπίθεση 3-1 και δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να την τελειώσουμε. Μετά έγινε η φάση φιάσκο και ακολούθησαν άλλες φάσεις για σεμινάρια, εξαιρετικές φάσεις. Εντάξει, αυτή την ώρα παίζαμε την ίδια ώρα με το κλασικό στην Ισπανία. Φαντάζομαι το θέμα που παρακολούθησαν οι Κύπροι φιλάθλοι. Ήταν κάτι που στην Ισπανία ποτέ δεν θα το ζήσουν, δεν θα το έχουν και είμαστε πολύ τυχεροί που βλέπουμε αυτά τα πράγματα εδώ στην Κύπρο. Και εμείς διαρωτούμαστε πραγματικά, είναι τόσο κακό αυτή η ομάδα να μην πίσω στη βαθμολογία. Δηλαδή πρέπει με νύχια και με δόντια να την κρατάμε. Για ποιο λόγο. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Έχει ρόστερ. Αφήστε την να παίξει αγωνιστικά. Τι την κρατάμε με το ζόρι εκεί. Και να μείνει πίσω μπορεί να επανέλθει. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τα λάθη μας, ανεξάρτητα από αυτό. Εντάξει, η κορυφή παίκτης στο αγώνα είναι δίπλα μας εκεί μέσα. Ο κύριος Νικολάου, ο κύριος Δημητριάδης έκαναν εξαιρετικά πράγματα. Κομάντος, μπράβο τους. Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταμυφθούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε τίποτα. Αυτό το παιχνίδι για μας δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ, παίχτηκαν μόνο 16 λεπτά, τίποτα περισσότερο. Εντάξει, να σε ρωτήσω όμως κάτι, Ανδρέα, γιατί όλα αυτά που λέει είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι ξέρεις που θα οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη συζήτηση και εντάξει, δεν ξέρεις πολύ καλά. Η ουσία όμως για την Ομόνοια ποια είναι, Ανδρέα. Αν η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφεις, πώς αντιδράτε, τι κάνετε και πώς... Σε διαφωνείτε με αυτά που είπατε. Δεν λέω αν διαφωνώ. Λέω ότι εάν η Ομόνοια πιστεύει ότι υπάρχουν κομάντος, ποια είναι η αντίδρασή της. Δεν είναι δική μου δουλειά να μείνω διακανοποιημένο, Ανδρέα. Σε ρωτά. Ναι, η ερώτησή μου όμως. Δεν ακούσαμε κάποιο σχόλιο ότι ήταν κίτρινη. Ναι, αλλά εγώ τώρα σε ρωτάω το εξής. Επί της ουσίας, συμβαίνουν όλα αυτά που λες. Εντάξει. Τι κάνετε. Θα συνεχίσετε να ξοδεύετε, να φέρνετε παίχτες, να κάνετε. Μα δεν έχει σημασία. Η ερώτησή μου είναι εσείς τι θα κάνετε. Εγώ δεν θα παίζω, Ανδρέα. Ούτε είμαι παίχτης. Ούτε είμαι παράγοντας. Εσείς απαντάτε. Είστε δημοσιογράφοι, τοποθετηθείτε. Μα σε τι πράγμα να τοποθετηθώ. Αφού η ερώτηση είναι λίγο πιο κοντά για το πλάνο. Ναι, η ερώτηση μου είναι τι θα κάνετε εσείς. Δεν τοποθετούμε ότι δεν ισχύουν ή ισχύουν. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εσείς τι θα κάνετε. Το διαπιστώνετε. Παρακάτω. Αυτό λέω. Εμείς δοκιμάσαμε τα πάντα με την νόμιμη οδό. Πραγματικά είμαστε απόλυτα συνεργάσιμοι. Προσπαθούμε να βοηθάμε για να προοδεύσει το ποδόσφαιρο.
Και δυστυχώς όποτε ερχόμαστε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια γίνονται τα ίδια. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε άλλο δηλαδή. Αυτό ρωτά. Θα κάνετε κάτι άλλο για θα συνεχίζετε να περιμένετε να δείτε. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Απλά να πω ότι γίνεται και μια φάση για σεμινάρια στο... με το πέναλτι που δόθηκε, ακυρώθηκε. Τι να πω πραγματικά, απίστευτα πράγματα. Ένα τελευταίο να πούμε στον κόσμο μας. Ναι, θα μιλήσουν και οι προπονητές. Θα μιλήσουν. Εμείς θα πούμε στον κόσμο μας ότι τα δικά μας λάθη θα τα δούμε. Εντάξει, δεν θα βάλουμε τίποτα από το χαλί. Θα δουλέψουμε γιατί ούτε εμείς μείναμε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιδράσαμε μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Θα δούμε τα λάθη μας. Δεν πρόκειται να σταθούμε μόνο στη διαιτησία, θα δούμε και τα δικά μας. Όμως, τι να πω, τους λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθα σήμερα στο γήπεδο. Μπράβο τους που άντεξαν και είδαν το παιχνίδι μέχρι το τέλος και δεν παρεκτράπηκαν. Και συνεχίζουμε εμείς, μένουμε επίσης στο πλάνο μας και συνεχίζουμε. Okay. Να σε καλά.